εκπροσωπείτε όλους τους συνταξιούχους σε πανελλήνια κλίμακα που συμμετέχετε σήμερα στη σημερινή μας συγκέντρωση. Γίνεται και αυτή κάτω από τις δύσκολες και τραγικές συνθήκες της πανδημίας, με τους χιλιάδες νεκρούς και στη χώρα μας. Παρόλα αυτά, τηρώντας τα υγειονομικά μέτρα και περισσότερο τον εμβολιασμό, την ελπίδα προστασίας και αποτροπής της φωνικής πανδημίας του κορονοϊού με τις μεταλλάξεις του, είμαστε πάλι στο δρόμο του αγώνα, διεκδικώντας και προβάλλοντας τα δίκαια αιτήματά μας για τις ρημαγμένες συντάξεις μας από τις περικοπές των μνημονιακών νόμων που εξακολουθούν να είναι καθυλωμένοι και να οξύνονται τα προβλήματά μας, ενώ το μεγάλο κύμα ανατιμήσεων και ακρίβεια στα βασικά αγαθά και τις υπηρεσίες επηρεάζουν τη ζωή μας και τη ζωή των οικογενειών μας. Γι' αυτό ζητούμε από την κυβέρνηση να σεβαστεί επιτέλους τους απομάχους της εργασίας, να μην εμπέζει τους συνταξιούχους όπως έγινε με την επιστροφή του 11μήνου αναδρομικών των κουτσουρεμένων συντάξεών μας, και αυτό με αποφάσεις των δικαστηρίων με τη σκληρή φορολόγησή του, αλλά και με την παροχή του απλού φιλοδορήματος των 250 ευρώ σε περιορισμένο αριθμό συνταξιούχων. Αξιώνομαι και ζητούμε από την κυβέρνηση την αποκατάσταση των κύριων και επικουρικών συντάξεων και την επιστροφή των δώρων με πολιτική απόφαση και όχι να προσφεύγουμε στη δικαιοσύνη. Την επιστροφή της 13ης και 14ης σύνταξης που είχε δοθεί σε όλους τους συνταξιούχους ως ποσοστό της ακαθάριστης μηνιαίας σύνταξης καταβαλλόμενο κάθε χρόνο με τον νόμο 46-11 του 19 που όμως καταργήθηκε. Την επιστροφή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης όπως έκρινε και αποφάσισε το ελεκτικό συνέδριο. Την εφαρμογή των δικαστικών αποφάσεων σε όλους τους συνταξιούχους. Την πρόσληψη μονίμων υπαλλήλων στον ΕΦΚΑ για τη σωστή εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων και των συνταξιούχων αντί της πιστοποίησης ιδιωτών, λογιστών, δικηγόρων και άλλων κατηγοριών για την απονομή των συντάξεων και τη διασφάλιση και ενίσχυση της χρηματοδότησης του Εθνικού Συστήματος Υγείας για την κάλυψη των αναγκών όλων των πολιτών και μάλιστα στον καιρό της φωνικής πανδημίας του κορονοϊού και των μεταλλάξεών του. Συνάδελφοι και συναδέλφισσες, η κεφαλαιοποίηση της επικουρικής ασφάλισης με πρόσφατο νόμο της κυβέρνησης οδηγεί στην κατάρρευση του κοινωνικού χαρακτήρα των συντάξεων και στην ιδιωτικοποίηση γενικά της κοινωνικής ασφάλισης, χωρίς καμία κρατική εγγύηση. Ενέχει προβλήματα ασφάλειας και προστασίας των ασφαλισμένων και των σημερινών συνταξιούχων που προέρχονται από την αβεβαιότητα και τον κίνδυνο του χρηματιστηριακού καζίνου. Είναι όμως άλλο πράγμα οι χρηματοπιστωτικές αγορές και τα χρηματιστηριακά κέρδη και άλλο πράγμα η ανθρώπινη ζωή. Όμως η κοινωνική ασφάλιση, η προστασία των συνταξιούχων είναι υποχρέωση του κράτους και δεν είναι των ασφαλιστών, των τραπεζιτών και των διαχειριστών των μεγάλων ή μικρών εταιριών και των ασφαλιστικών οργανισμών. Με την νομοθετική αυτή ρύθμιση, οι ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι δεν νιώθουν ασφαλέστεροι και ήσυχοι. Γι' αυτό επιμένουμε στο σύστημα της κοινωνικής ασφάλισης που διέπεται από τη διανεμητική αρχή της αλληλεγγύης και όχι της σύγκρουσης των γενεών. Ελπίζομαι η κυβέρνηση να καταλάβει την αγωνία των συνταξιούχων και να προέρχει στη δικαίωση των δίκαιων αιτημάτων μας. Για όλα αυτά συνηθίζομαι και δεν υποστέλλομαι τον αγώνα μας. Χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα και καλή χρονιά σε όλους. Σας ευχαριστώ.